Είναι από το βιβλίο Σαμουήλ Α, για τα Δέλτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Σελίδα 276, για τα Δέλτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ημέραν δε την άειπεν Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ, προς τον νέο του βαστάζοντα τα όπλα αυτού, ελθέ και ας περάσουμεν προς την φρουράν των Φιλιστέων, τι εν το πέραν. Προς τον πατέρα αυτού όμως δεν εφανέρωσε τούτο. Ο δε Σαούλ εκάθτω επί του άκρου του Γαβαά, υπό τη Ροδιάν εν τίν εν Μιγρόν, και ο λαός αυτού ήτος 600 άντρες. Ο Αχιά, ο γιος του Αχιτόφ, ο αδερφός του Ι Χαβόδ, ιού του Φινεές, ιού του Ηλί, ιερεύς του Κυρίου, εν Σιλό φορών εφόδ, και ο λαός δεν ήξευρεν ότι υπήγεν ο Ιωνάθαν. Μεταξύ δε των διαβάσεων, δια των οποίων ο Ιωνάθαν ζήτη να περάσει προς την φρουράν των Φιλιστέων, ή το απότομος βράχος εξ ενός μέρους και απότομος βράχος εκ του άλλου μέρους, και το όνομα του ενός ή το Βοσές και το δε όνομα του άλλου Σενέ. Το μέτωπον του ενός βράχου ή το προς βοράν, απέναντι Μιχμάς, το δε άλλο προς νότον, απέναντι Γαβαά. Και είπε ο Ιωνάθαν προς τον νέον του βαστάζοντα τα όπλα αυτού, «Ελθέ και ας περάσομεν προς την φρουράν των απεριτμήτων τούτων. Ίσως ενεργήσει ο Κύριος υπέρ ημών, διότι δεν είναι στον Κύριον εμπόδιον να σώσει δια πολλών ή δια λίγων». Και είπε προς αυτόν ο απλοφόρος αυτού, «Κάμε ό,τι είναι εν την καρδία σου, προχώρη. Ιδού εγώ είμαι μετά σου κατά την καρδία σου». Τότε είπε ο Ιωνάθαν, «Ιδού εμείς θέλομεν περάσει προς τους άνδρας και θέλομεν δειχθεί εις αυτούς. Εάν ύποσιν προς εμάς στάθητε έως να έλθομεν προς εσάς, τότε θέλομεν σταθεί εν το τόπο ημών και δεν θέλουμε να αναβεί προς αυτούς. Αλλά αν ύποσιν ούτως ανάβητε προς εμάς, τότε θέλουμε να αναβεί, διότι ο Κύριος παρέδωκε αυτούς στην χείρα ημών και τούτο θέλει είστε εις εμάς το σημείον». Εκδείχθησαν λοιπόν αμφότεροι εις την φρουράν των Φιλιστέων και οι Φιλιστέοι είπαν, «Ιδού οι Εβραίοι εξέρχονται εκ των τρύπων όπου είχαν κρυφθεί». Και λάλησαν οι άνδρες της φρουράς προς τον Ιωνάθαν και προς τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού και είπαν, «Ανάβητε προς εμάς και θέλουμε να σας φανερώσει τι». Και είπε ο Ιωνάθαν προς τον οπλοφόρον αυτού, «Ανάβα κατόπιν μου, διότι παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ισραήλ». Και ανέρπισεν ο Ιωνάθαν με τα σχήρας αυτού και με τους πόδας αυτού και ο βαστάζον τα όπλα αυτού κατόπιν αυτού και έπεσον έμπροσθεν του Ιωνάθαν. Και ο βαστάζον τα όπλα αυτού εθανάτωνεν αυτούς κατόπιν αυτού. Αυτή δε η πρώτη σφραγή την οποία έκαμεν ο Ιωνάθαν και ο πλοφόρος αυτού ή το περίπου 20 άνδρας εις διάστημα γης ημίσεως τρέματος. Και έγινε τρόμος εν το στρατοπέδο εν της αγρής και εν παντί το λαό. Οι φρουράκοι οι λαιλατούντες αυτοί κατετρόμαξαν, η γη συνεταράχθη, ώστε ήτο ως τρόμος Θεού. Κι είδον οι φρουροί του Σαούλ εν Γαβαά του Βενιαμίν και ειδού το πλήθος διελύετο και βαθμιδών διεσκορπίζετο. Τότε είπεν ο Σαούλ προς τον λαόν μεταυτού, «Απαριθμίσατε τώρα και είδετε τι σαν εχώρησεν εξ ημών». Και ότι αρρύθμισαν ιδού ο Νάθαν και ο υπλοφόρος αυτού δεν ήσαν. Και είπε ο Σαούλ προς τον Αχιά, «Φέρε εδώ την κυβωτόν του Θεού, διότι κυβωτός του Θεού ήτο μετά των ιών Ισραήλ». Και ενώ ηλάλλει ο Σαούλ προς τον ιερέα, ο θόρυβος εν το στρατοπέδο των Φιλιστέων επροχώρη, επί το μάλλον και πληθύνετο. Ο δε Σαούλ είπε προς τον ιερέα, «Σύρε ο πίσω τη χείρα σου». Και συνήθρισαν ο Σαούλ και πάσο λαός αμεταυτού και ήλθον εις τη μάχη. Και ειδού παντός ανδρός η ρομφαία ή το εναντίον του συντρόφου αυτού σφαγή μεγάλης φόδρα. Οι δε Εβραίοι μετά των Φιλιστέων όντες ως άλλοτε ή την εσύχον ανεβεί μεταυτόν εις το στρατόπεδον εκ των Πέριξ και αυτοί έτσι ενώθησαν με το των Ισραηλιτών ή την εσύσαν με το Σαούλ και Ιωνάθαν. Και πάντες οι άνδρες του Ισραήλ, κρυπτόμενοι εν το όρι Εφραήμ, ακούσαντες ότι οι Φιλιστέοι έφυγαν έδραμον και αυτοί κατόπιν αυτών εις πόλεμον, και έσωσεν ο Κύριος τον Ισραήλ εν τη μέρα εκείνη,
και επέρασεν η μάχη εις Βεθ Αβέν. Αμήν. Ο Σαούλ είναι πλέον βασιλεύς 2 ετών, 2 έτη. Αλλά δεν ήταν άντρας κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττει κατά πάντα τα θελήματα αυτού. Και όταν είδε τους Φιλιστέους να εξέρχονται εναντίον αυτού πλήθος μέχα 30.000 αμαξών, 6.000 λοιπείς, ο λαός ως η άμμος επί της χείλος του πλήθους, ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εις Μιχμάς, οι δε άνδρες του Ισραήλ είδον ότι ήσαν αμηχανία, διότι ο λαός σε μικροψύχη, τότε κρύπτε το λαός εις Πίλεα και εις τα πυκνόφυτα και στους βράχους και στα οχυρά και στους λάκους. Αλλά ο Θεός είχε μιλήσει με τον Σαμουήλ στο Σαούλ λέγοντας «Θα ξεσηκωθούνε οι Φιλιστέοι, αλλά σήμαινε 7 μέρες και περίμενε με να προσφέρω θυσία εις το Θεό και ο Θεός θα τους παραδώσει στα χέρια σου». Όμως ο Σαούλ δηλώς, χωρίς υπομονή, περίμενε 7 μέρες, αλλά όχι ολόκληρες τις 7 ημέρες και μάλιστα προσέφερε αυτός με τα χέρια του θυσία στο Θεό, κατά παράβαση του Λόγου του Θεού, αλλά και κατά παράβαση της εντολής του Σαμουήλ. Το αποτέλεσμα ήταν, ο Σαμουήλ έφτασε και του είπε «Συ έπραξας αφρόνος, δεν εφύλαξα το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, διότι ο Κύριος τώρα δεν θα στερεώσει τη βασιλεία σου, αλλά ζήτησε σε αυτόν άνθρωπον κατά την καρδία του, ώστε θα πράττει κατά πάντα τα θελήματα αυτού, διότι δεν εφύλαξε εκείνον τον οποίον προσέταξε σε ο Κύριος». Και τώρα εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Ιωνάθαν, ο γιος του, ένας άνδρας που πραγματικά ήταν σε αγιασμό, σε καθαρότητα, ο οποίος εξέλεξε να βοηθάει τον Δαβίδ, καθώς έβλεπε τον Σαούλ και τώρα, αλλά και αργότερα, πολύ περισσότερο, να θέλει επιμόνως να τον θανατώσει, καθώς κατάλαβε ότι αυτός ήταν εκείνος τον οποίον εξέλεξε ο Θεός να γίνει βασιλιάς αντί του γιού του Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν όμως δεν είχε το πνεύμα του Σαούλ. Ήταν ένας διαφορετικός άνθρωπος. Και βοήθησε τον Δαβίδ και είχε και αποκάλυψη Θεού. Και είχε οδηγία Θεού. Φοβερό. Και αποκάλυψη Θεού ότι δεν κινδυνεύεις Δαβίδ, γιατί ο Θεός εξέλεξε και ο πατέρας μου το ξέρει αυτό, και είχε και μία φοβερή αποκάλυψη ότι εσύ θα βασιλεύσεις και εγώ θα με δευτερώσω. Δεύτερος μετά από σένα, ένδοξος, καθώς θα βασιλεύουμε μαζί. Και τώρα ήρθε η ώρα να τον χρησιμοποιήσει ο Θεός. Γιατί έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τέτοια καρδιά, καρδιά κατά την καρδία του, ώστε να φροντίζει τον άνδρα που ο Θεός έχει εκλέξει, έχει τέτοια καρδιά, ο Θεός θα του δώσει και έμπνευση και αποτέλεσμα και ευλογία. Πόσο σοβαρό είναι, αγαπημένα μου αδέλφια, να προσέχουμε πώς ενεργούμε. Μην παρασυρώμεθα, ακόμη και από τον πατέρα μας, όπως δεν παρασύρθηκε ο Ιωνάθαν από τον Σαούλ, αλλά πραγματικά με πίστη στο Θεό, με αποκάλυψη Θεού, με έμπνευση, γιατί ο άνθρωπος έχει πνεύμα, αλλά η έμπνευση του Παντοκράτορα συνετίζει αυτόν, με έμπνευση Θεού, λέει στον βαστάζοντα τα όπλα αυτού. Κάτι που κανείς ποτέ δεν το έλεγε. Έλα να περάσουμε στην φρουράν των απεριτμήτων τούτων. Γιατί? Γιατί δεν είναι τίποτα αδύνατον στον Θεό
να ενεργήσει με λίγους ή με πολλούς. Δεν είναι τίποτα δύνατον στο Θεό. Γι' αυτό και εμείς θα πάμε και θα δοκιμάσουμε το Θεό. Θα βάλουμε και σημείο. Θα παρουσιαστούμε στους Φιλιστέους και αν οι Φιλιστέοι μας πούνε μείνετε εκεί που είσαστε, τότε δεν είναι παρακυρίο αυτό το οποίο σκέφτηκα. Αν μας πούνε όμως ελάτε, τότε ο Θεός παρέδωκε αυτούς εις τα σχήρας μας. Ακούτε σκέψη, αποκάλυψη, φανέρωση. Κύριε Θεέ μου, σε παρακαλώ, δίδε σε εμάς φανερώσεις Πνεύματος Αγίου για να θριαμβεύει ο Θεός στη ζωή μας. Και πράγματι εμφανίστηκαν. Οι Φιλιστέοι τους βλέπουν και λένε, «Ελάτε να σας πούμε γιατί θέλουμε να σας φανερώσουμε κάτι». Και ο Ιωνάθαν με τη βεβαιότητα της αποκάλυψης του Θεού λέγει στον οπλοφόρο του, «Ανάβα κατόπιν μου, διότι με τα πάσης βεβαιότητας ο Κύριος παρέδωκε αυτούς εις την χείρα του Ισραήλ». Τώρα, αν δεν το είχε γράψει ο Λόγος του Θεού, εγώ δεν το πίστευα ποτέ. Ότι είναι δυνατόν ο Θεός να ενεργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως, αγαπημένα μου αδέλφια, ο Θεός άμα σου δώσει έμπνευση, θα κάνει θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία. Και έχουμε ανάγκη να εξητούμε από το Θεό να μας δίνει έμπνευση. Έμπνευση Θεού που συνετίζει τον άνθρωπο. Δεν ξέρω αν το έχεις ζητήσει ποτέ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση κι αν βρίσκεσαι, έχει ο Θεός τη λύση ετοιμασμένη να σου δώσει με έμπνευση δική Του. Το επαναλαμβάνω γιατί είναι φοβερό το μήνυμα. Να σου δώσει έμπνευση τι πρέπει να κάνεις. Και από τη στιγμή που θα σου δώσει έμπνευση και θα το δοκιμάσεις ακόμη, οδηγίας Πνεύματος Αγίου, τότε από εκεί και πέρα τα πράγματα θα είναι και εύκολα αλλά και υπερθαύμαστα. Πολύ θέλω σήμερα να ζητήσουμε από το Θεό να μας δίνει έμπνευση. Έμπνευση Θεού. Να ξέρουμε τι μπορούμε να κάνουμε εν το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων. Αδερφοί αγαπητοί, έχουμε σκέψεις, αλλά ο άνθρωπος περπατάει εν φαντασία. Και τα αποτελέσματα είναι λανθασμένα. Μόνο ο Θεός, αν σου δώσει έμπνευση, τα αποτελέσματα θα είναι θρίαμβος. Κάμνη μας ο Πατέρας Θεός πάντοτε να θριαμβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Θρίαμβος. Μέσα σε λίγες ώρες φώνευσε 20 άτομα. Και από εκεί και πέρα δεν είναι πόσα φώνευσε αυτός, από εκεί και πέρα είναι τι έκανε ο Θεός. Έφερε σύγχυση σε αυτό το πλήθος του στρατεύματος, ώστε σκότωναν ο ένας τον άλλον και ήτο ανάμεσα στο στρατόπεδο ως τρόμος Θεού. Ξέρεις τι θα πει, να πέσει τρόμος Θεού. Και θα πέσει τρόμος Θεού τις έσχατες ημέρες για τη σωτηρία πολλών ψυχών. Αυτό είναι ο ιετός. Θα βλέπουνε τις οδύνες της εγκυμονούσης, θα βλέπουν όλα αυτά τα οποία έρχονται και θα ξέρουν ότι η μόνη ελπίδα είναι να ανέβουν στο όρος του οίκου του Κυρίου. Μόνο εκεί θα έρθει θρίαμβος αυτούς και θα το καταλαβαίνουν και θα λένε «Έλθετε, έλθετε, πάντες οι λαοί, πάντα τα έθνη, ας αναβόμεν». Γιατί, για να μας διδάξει τι πρέπει να κάνουμε, να μας δώσει έμπνευση ο Θεός. Τι πρέπει να κάνουμε.
Ο Σαούλ τάχασε, αλλά ξεσηκώθηκε κι αυτός, έμαθε ποιος έλειπε, ποιος το έκανε αυτό, του είπανε ο Ιωνάθαν και ο πλοφόρος του. Και τώρα αρχίζει να γίνεται και κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και όλοι οι αποστάτες που είχαν πάει στο στράτευμα των Φιλιστέων εναντίον του Ισραήλ από φόβο, επειδή έπεσε τρόμος Θεού στους Φιλιστέους, επέστρεψαν στο λαό Ισραήλ. Ακούτε, επέστρεψαν. Καταλαβαίνετε τι λέω, τι λέει ο Λόγος του Θεού. Επέστρεψαν τα παιδιά τους, οι αποστάτες τους, όταν έπεσε τρόμος Θεού στον κόσμο. Αυτό είναι ο ιετός. Επέστρεψαν εκεί που έπρεπε να είναι, στο λαό του Θεού. Το πιστεύεις? Αλλά όχι μόνο οι αποστάτες, αλλά και οι δειλοί, οι οποίοι είχαν κρυφτεί στις σπηλιές, βλέποντας τον δρόμο του Θεού, επέστρεψαν και αυτοί στο λαό Ισραήλ και όλοι μαζί θριάμβευσαν επί των Φιλιστέων. Με 600 άντρες ήτανε ο Σαούλ. 2 άντρες ήτανε ο Ιωαννάθαν και ο πλοφόρος του. Δεν είναι τίποτα στο Θεό να κάνει θαυμάσια, τεράστια και μεγαλεία με σένα μόνο. Και αν μάλιστα βρεις και κάποιον ομόψυχο και ομόφρονα να προσεύχεστε εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων εν συμφωνία, τίποτα δεν είναι αδύνατο στο Θεό και τίποτα δεν είναι αδύνατο στο πιστεύοντα. Και τι ωραία που είναι να είμαστε εν συμφωνία όλη η Εκκλησία. Γιατί? Για τον ιετό, για την επιστροφή των παιδιών μας, για την επιστροφή των αποστατών. Έχουμε πολλούς που θα επιστρέψουν. Βλέπω τώρα ανθρώπους που λείπει η γυναίκα τους, λείπουν τα παιδιά τους, λείπουν οι άντρες τους. Αδελφοί, θα γίνει και θα κάνει μεγαλεία ο Θεός. Αρκεί να βρει τον Ιωνάθαν, που σε εμάς ο Ιωνάθαν δεν είναι, είναι ο Χριστός. Δεν έχουμε τον Ιωνάθαν τώρα που θα μας σώσει, έχουμε τον Χριστό που θα μας σώσει. Γιατί μόνο όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σωθεί. Μη φοβού, μόνο πίστευε, μη φοβού. Τίποτα κακό δεν θα συμβεί σε σένα που σήμερα είσαι στην Εκκλησία του Χριστού. Τίποτα κακό. Τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Όμως, αγαπημένα μου αδέλφια, σήμερα το μήνυμα δεν είναι ο θρίαμβος του Ιωνάθαν, ούτε η έμπνευση, ούτε η καταστροφή των εχθρών, ούτε η σωτηρία, η επιστροφή των αποστατών, ούτε η επιστροφή των δειλών. Το μήνυμά μας είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είναι η συνέχεια του Ιωνάθαν και το τέλος αυτού. Όταν μου το έδειξε ο Θεός, εγώ τρομοκρατήθηκα. Ένας θριαμβευτής. Ένας μοναδικός άνθρωπος με αποκάλυψη Θεού. Η Δαβίδ, εσύ θα γίνεις βασιλιάς και εγώ θα είμαι δεύτερός σου. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι η εκλογή μας. Τι ωραία που λέει ο Λόγος του Θεού για τον Μωυσή, σε αντίθεση με τον Ιωνάθαν. Διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, προκρίνας μάλλον να κακουχείται μετά του λαού του Θεού παρά να έχει πρόσχερον απόλαυση αμαρτίας, κρίνας τον υπέρ του Χριστού εξευτελισμό, μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτο θησαυρούς, διότι απέβλεπε στην ανταμοιβή στη μισθαποδοσία του Θεού. Σε αντίθεση με τον Ιωνάθαν, ο οποίος όταν διεπίστωσε
ότι ο Σαούλ ήταν αποφασισμένος να τον θανατώσει, πήγε, τον βρήκε, τον έσωσε και του είπε «Μη φοβάσαι, Δαβίδ, διότι δεν θα σε βρει η χείρ του Σαούλ του πατρός μου, εσύ θα βασιλεύσεις επί τον Ισραήλ, εγώ θα είμαι δεύτερός σου». Μάλιστα και ο Σαούλ ο πατέρας μου εξεύρει τούτο και έκαμαν αμφότερη συνθήκη ενώπιον του Θεού, αλλά ο Δαβίδ κάθητο εντός του δάσους, ο Ιωνάθαν όμως ανεχώρησε στα παλάτια του πατρός του. Ανεχώρησε εκεί που το μυαλό του, όχι η έμπνευση του Θεού τώρα, όχι η οδηγία του Θεού τώρα, όχι η προσευχή τώρα, το μυαλό του, οι συνθήκες τον οδήγησαν. Πόσο σοβαρό είναι. Για προσέξτε, αδερφοί αγαπητοί, τι μου έδειξε ο Θεός σήμερα. Το Δαβίδ δεύτερο, συγγνώμη, τον Ιωνάθαν δεύτερο μετά το Δαβίδ. Καθώς εξέλεξε το Δαβίδ να γίνει βασιλιάς, καταλαβαίνετε τι δόξα θα απολάμβανε ο Ιωνάθαν. Αν είχε παραμείνει πιστός σε αυτό που ο Θεός τον όρισε, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να πάρει το σταυρό του και να ακολουθεί το Δαβίδ. Δεν το έκανε. Το αποτέλεσμα, απώλεια. Απώλεια. Εθανατώθη μαζί με τον πατέρα του τον Σαούλ και ο Σαμουήλ το δαιμόνιο που φώναξε με μάγισσα του αποκάλυψε ότι σήμερα θα είσαι μετεμού μαζί με τα παιδιά σου. Για σκεφτείτε όμως, σας παρακαλώ αδερφοί, το φόβο και τον τρόμο που έζησα σήμερα το βράδυ. Ιωνάθαν να αγαπάει το Δαβίδ, να αγαπάει το Θεό, να αγαπάει το έργο του Θεού, να βοηθάει τον Δαβίδ, να έχει υπόσχεση ότι θα είναι δεύτερος μετά το Δαβίδ και να βρίσκεται στην κόλαση. Γιατί ποτέ δεν πήρε απόφαση θανάτου. Ποτέ δεν πήρε απόφαση θανάτου να εκπληρώσει το Λόγο του Θεού. Ποτέ του. Εξέλεξε τη βαρδιά πύλη και την ευρύ χωριωδό. Οδηγεί στην κόλαση. Εξέλεξε τη γνώμη του, τη σκέψη του, με αποτέλεσμα απαρνήθηκε αυτό που του είχε υποσχεθεί ο Θεός. Δεύτερος μετά το Δαβίδ. Δεν είναι φοβερό, αδερφοί? Αλλά δεν είναι μόνο το παράδειγμά μας ο Μωυσής. Το παράδειγμά μας για μας τώρα στην Καινή Διαθήκη είναι το φρόνημα του Χριστού. Και αυτό το φρόνημα θέλει ο Θεός να έχουμε. Όταν ρώτησε ο Πατέρας Θεός, ποιος θα υπάγει δι' ημάς δια τη σωτηρία των ανθρώπων, και ήξεραν πάρα πολύ καλά τι εννοούσαν. Δεν σώζεται ο άνθρωπος παρά μόνο με θυσία. Κανένας δεν είπε «Ιδού εγώ», μόνο ο Λόγος του Θεού. Και είπε «Ιδού εγώ, Θεέ, με χαρά θα εγκαταλείψω το να είμαι όμοιος με το Θεό και θα γίνω ένα άλλο πρόσωπο ίσα με το Θεό». Πώς? Λαβών δούλου μορφή. Αυτό δεν μπόρεσε να το κάνει ο Ιωνάθαν.
να λάβει δούλου μορφή όπως ο Μωυσής, ο οποίος δεν έφυγε γιατί φοβήθηκε την οργή του Φαραώ, έφυγε γιατί απογοητεύθηκε, επειδή ο λαός Ισραήλ δεν είχε καταλάβει ότι αυτόν είχε εκλέξει ο Θεός να τον χρησιμοποιήσει για την ελευθερία του λαού Ισραήλ. Και τον περιφρόνησαν και ακόμη χειρότερα, τον καταφρόνησαν. Ποιος έβαλε σε ένα μεριστή και δικαστή να μας κάνεις ό,τι θέλεις? Απογοητεύθηκε και με οδηγία Θεού πήγε στη γη Μωάβ. Αλλά τι ωραίο που είναι το φρόνημα του Χριστού, έτσι όπως μου το έδωσε να το καταλάβω ο Θεός. Εν μορφή Θεού δόξης υπάρχον, ένα με το Θεό, δεν ενόμισε ότι του άρπαξαν τη δόξα του να γίνει ένα άλλο πρόσωπο, άνθρωπος Χριστός Ιησούς, Υιός του Θεού του Ζώντος, ίσα με το Θεό. Και μάλιστα με χαρά έρχομαι, ο Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Δώσε μας αυτή τη χαρά και αυτή την απόφαση, Χριστέ μου, να λέμε ιδού με χαρά έρχομαι, ο Θεέ, να κάνω το δικό σου θέλημα. Αλλά πρέπει να έχεις έμπνευση Θεού, φώτιση Θεού, σύνεση. Και πώς θα γίνει? Λαβών δούλου μορφή, ταπεινώθηκε. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, σε ταπείνωσε τελείως τον εαυτό του. Πράγμα που δεν το έκανε ο Ιωνάθαν. Γι' αυτό και ποτέ δεν έγινε δεύτερος και ποτέ δεν κέρδισε την αιώνια ζωή. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε τον εαυτό του. Πώς? Γενόμενος υπήκοος κατά πάντα στον Πατέρα του ουράνιο. Και γι' αυτό το λόγο, μόνο γι' αυτό το λόγο, ο παντοδύναμος Θεός τον υπερήψωσε και έδωσε εις αυτόν το υπερπάνω όνομα, μπροστά στο οποίο θα κλείνει πάν γόνη επιγείων επουρανίων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον. Κάνε μας έτσι, Κύριε. Δώσε μας το φρόνημα του Χριστού. Να μην ενδιαφερόμαστε για την καλοπέραση, για τα παλάτια του Σαούλ, για τη δόξα του να ονομάζεται Υιός τη γατρός του Φαραώ, αλλά να προκρίνουμε κι εμείς τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό ότι είναι μεγαλύτερος πλούτος. Γιατί όταν λέει ο Λόγος του Θεού, ποιος θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να πάρει το, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Δεν θα κάνεις ό,τι νομίζεις εσύ ό,τι θέλεις. Κάνεις λάθος. Λάθος κάνεις. Όταν κάνω ό,τι νομίζω και ό,τι θέλω, πάντοτε τα κάνω μουσκεμά. Όταν ρωτάω το Θεό και λέω, Κύριε, τι να κάνω, πάντα με ευλογεί ο Θεός. Πάντα. Πάντα. Μούσκεμα ή ευλογία. Κρίνας τον υπέρ του Χριστού ονειδισμό μεγαλύτερο πλούτο παρά τους εν Αιγύπτω πιθησαυρούς. Γιατί? Γιατί απέβλεπε εις τη μισθαποδοσία. Και εμείς που απολέπουμε τώρα, αδελφοί, στην αρπαγή της Εκκλησίας. Όταν θα καθίσουμε μπροστά στο βήμα του Χριστού, να ανταμυφθεί έκαστος κατά το έργο το οποίο έπραξε με το σώμα του. Καθώς αστήρα από αστέρος διαφέρει κατά τη δόξα. Αδέρφια μου αγαπημένα, προσέχετε. Προσέχουμε. Προσέχετε, μας λέει ο Κύριος, όλοι μας. Αγρυπνείτε και προσεύχεστε. Γιατί ο αντίδικός σας διάβολος γυρίζει γύρω-γύρω από τον καθέναν και ψάχνει να βρει τρόπο να τον πλανήσει. Και πάρα πολύ εύκολα μπορεί ο άνθρωπος να πλανηθεί, γιατί η καρδιά μας είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Γι' αυτό, αγαπητά μου αδέλφια, όχι ότι νομίζω, όχι ότι μ' αρέσει, όχι ότι θέλω. Με ελευθέρωσε ο Χριστός και ήρθα σήμερα στην Εκκλησία.
απαραίτητη προϋπόθεση να δουλώσω τον εαυτό μου στον Θεό, να δουλώσω το Θεό μου στον Θεό, ώστε ο καρπός μου να είναι πάντοτε εις αγιασμόν και το τέλος μου ζωή αιώνιος. Αμήν. Φύλαξέ μας, Πατέρα, σε παρακαλώ. Φύλαξέ